Ο πόνος στην πλάτη και τον αφιένα είναι ένα συχνό φαινόμενο που ταλαιπωρεί πολλά άτομα. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές έρευνες, το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από πόνους στην πλάτη, τον αφιένα και τη μέση. Σκεφτείτε πως το ποσοστό αυτών που έχουν ήδη υποφέρει από πόνο στην πλάτη ή τον αφιένα αυξάνεται κατά 3% κάθε 5 χρόνια, ενώ 9 στους 10 ενήλικες βίωσαν τέτοιο πόνο σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Σε πολλές περιπτώσεις ο πόνος φεύγει από μόνος του, είναι όμως πιο πιθανό να επιμείνει, να γίνει πιο οδυνηρός και να εμφανίζεται στο μέλλον κατά διαστήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μειώσει τη σωματική άσκηση, δεν κάνει καλή διατροφή και έχει μόνιμα άγχος και ανησυχίες. Αυτές οι καταστάσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται πόνοι στην πλάτη και τον αφιένα και ειδικά όταν έχουμε κακή στάση σώματος λόγω καθιστικής εργασίας, όμως σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται απλά λίγο μασάζ στο σημείο ώστε να ελευθερωθούν τα νεύρα από την πίεση. Στο σημερινό βίντεο θα ανακαλύψετε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πόνος στην πλάτη και τον αφιένα ή τη μέση με 5 φυσικούς τρόπους και ποια είναι τα προφανή και μη προφανή αίτια στα οποία οφείλονται συνήθως αυτοί οι πόνοι. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Ο πόνος στην πλάτη, τον αφιένα ή τη μέση μπορεί να οφείλεται σε πολλαπλά αίτια και τα πιο συνηθισμένα και προφανή είναι κάποιο παλιό σπονδυλικό κάταγμα που συνήθως είναι αποτέλεσμα πτώσης, οποιαδήποτε ξαφνική κίνηση, φτέρνισμα ή σοβαρός βήχας, υπερπροσπάθεια στη διάρκεια της άθλησης, απότομη αύξηση κάποιας σωματικής δραστηριότητας για την οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι, μετακίνηση ή σήκωμα βαραίων αντικειμένων ή επίπλων, όταν ένα άτομο είναι υπέρβαρο, οποιαδήποτε κακή στάση όταν καθόμαστε ή περπατάμε. Εκτός όμως από τα προφανή αίτια που ανέφερα, υπάρχουν και άλλες αιτίες που ίσως δεν θα υποψιαζόμασταν ποτέ, όπως είναι η πνευμονία και η θρόμβη αίματος στον πνεύμονα που μπορεί να προκαλέσουν πόνο κάτω από τον ώμο, ο πόνος του δεξιού νεφρού που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την άκρη της ομοπλάτης και μπορεί να οφείλεται σε νεφρική πέτρα, σοβαρή λίμωξη ή σε όγκο, αν αρρωστήσατε από νεμοβλογιά επειδή ο ιός ζει στα νεύρα και μπορεί να ενεργοποιηθεί ξαφνικά προκαλώντας μέτριο έως σοβαρό πόνο, οποιαδήποτε μικρά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη από οστεοπόρωση, ο καρκίνος του πνεύμωνα που μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο κάτω από την ομοπλάτη, όμως δεν επηρεάζεται από την κίνηση, αλλά μπορεί να γίνεται χειρότερος όταν κάποιος ξεκουράζεται παρά όταν βρίσκεται σε κίνηση, η σπονδυλική στένωση που εμφανίζεται όταν στενεύει ο χώρος γύρω από τη σπονδυλική μας στήλη και τις ρίζες των νεύρων και μπορεί να συμβεί λόγω υπερβολικής ανάπτυξης της αρθρίτιδας και των οστών, οι πόνοι που οφείλονται σε ασθένειες των οργάνων της κοιλιάς και μπορεί να αντανακλώνται στην πλάτη, όπως συμβαίνει στην νεφροπάθεια, την κυστίτιδα, το ανέβρισμα, τη σκολικοειδίτιδα και στις ασθένειες των οθικών ή του παγκρέατος. Η γιατρός Dr. Linda Carroll, που είναι ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αλμπέρτα του Καναδά, μελέτησε 800 άτομα που υπέφεραν από πόνο στην πλάτη ή τον αφιένα και διαπίστωσε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Διαπίστωσε πως τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη είναι 4 φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν έντονο πόνο στην περιοχή της πλάτης και του αφιένα από όσους δεν υποφέρουν από κατάθλιψη. Επειδή λοιπόν ο πόνος στην πλάτη ή τον αφιένα μπορεί να έχει πολλές αιτίες, όταν παρατηρήσετε ότι συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα ή γίνεται πιο έντονο σταδιακά, θα πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα το γιατρό σας για να βρείτε την αιτία πριν δοκιμάσετε κάποιον από τους παρακάτω φυσικούς τρόπους αντιμετώπισής του. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι πως κάποιες φορές αισθανόμαστε πόνο στην πλάτη και τον αφιένα που μπορεί τελικά να είναι από ένα απλό κρύωμα ή μια ψήξη και γι' αυτό μπορείτε να κάνετε λίγες εντριβές με μια θερμαντική αλυφή ή έλαιο και να πιείτε ζεστά ροφήματα για το κρυολόγημα. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με τη βοήθεια των αγαπημένων μας βοτάνων για την ανακούφιση αυτών των επώδυνων πολλές φορές πόνων στην πλάτη και τον αφιένα. Νούμερο 1. Υπερικό. Το λάδι υπερικού ή βαλσαμέλαιο όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι ιδανικό για επάλυψη σε κάθε σημείο του σώματος και όταν αισθανθείτε οποιοδήποτε πόνο σε πόδια, χέρια, πλάτη, μέση, κοιλιά, αφιένα και στομάχι. Το υπερικό θεωρείται το νούμερο 1 βότανο για τον πόνο στην πλάτη, τον αφιένα, τη μέση και τα άκρα και μάλιστα οι αρχαίοι Σπαρτιάτες το χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύσουν τις πληγές τους μετά τις μάχες. Είναι το καλύτερο λάδι μασάζ για τους πόνους, είναι αντιφλεγμονώδες και επουλωτικό, ενώ βοηθά σημαντικά στη θεραπεία της ισχυαλγίας, των ρευματικών πόνων, των πόνων των αρθρώσεων και των εγκαυμάτων. Μπορείτε να αγοράσετε έτοιμο βαλσαμέλαιο και να κάνετε απαλό μασάζ στις περιοχές του πόνου
ή να το ετοιμάσετε μόνοι σας, βρίσκοντας αναλυτικά τη συνταγή του, όπως και των άλλων φυσικών τρόπων αντιμετώπισης των πόνων στην πλάτη και τον αφιένα, στο αντίστοιχο άρθρο μου κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Νούμερο 2. Τσάι Αχίλλειας. Ένας θρύλος λέει πως όταν ο μυθικός Αχιλλέας τραυματίστηκε στη φτέρνα από το δηλητηριώδες βέλος του Πάρη, η θεά Αφροδίτη του έδωσε να βάλει Αχίλλεια στην πληγή του για να θεραπευτεί και πως έτσι πήρε το βότανο την ονομασία του. Επίσης, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι στρατιώτες το χρησιμοποιούσαν συνεχώς ως πρώτη βοήθεια για τους τραυματισμούς της μάχης και από όσα έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια για την Αχίλλεια, είναι από τα βότανα που δύσκολα μπορούν να αντικατασταθούν σε θεραπευτικές ιδιότητες. Η Αχίλλεια μπορεί μάλιστα να βελτιώσει και την υγεία των άρρωστων φυτών του κήπου σας όταν την καλλιεργείτε κοντά σε αυτά. Είναι πολύτιμο βότανο για πολλές ασθένειες και ένα εξαιρετικό βότανο ειδικά για εμάς τις γυναίκες, ενώ μαζί με την καλέντουλα θεωρούνται τα ιδανικότερα βότανα για όλα τα γυναικολογικά προβλήματα. Το λάδι Αχίλλειας και το τσάι της μπορεί να ανακουφίσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε προβλήματα πόνων στην πλάτη και τον αφιένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζετε πως έχει την ικανότητα να μειώνει την αρτηριακή πίεση και γι' αυτό προτείνεται σαν τσάι από τους βουτανολόγους στις περιπτώσεις υπέρτασης. Δεν θα πρέπει δηλαδή να καταναλώνετε από άτομα που παίρνουν ήδη χάπια υπέρτασης ή από άτομα με χαμηλή υπέρταση ή με προβλήματα πήξης αίματος, ενώ θα πρέπει να την αποφεύγουν όσοι παίρνουν χάπια λιθίου, ηρεμιστικά φάρμακα, αντιόξινα ή φάρμακα για το στομάχι, οι έγκυες και οι θυλάζουσες μητέρες. Νούμερο 3. Κομπρέσες με θυμάρι. Το θυμάρι είναι ένα βότανο με αντισπασμωδική δράση και είναι εξαιρετικό για πόνους στις αρθρώσεις, στον αφιένα και την πλάτη και ετοιμάζοντας κομπρέσες με θυμάρι μπορείτε να ανακουφιστείτε από τους ρευματικούς πόνους, την ουρική αρθρίτιδα, τους μυϊκούς πόνους, τις ισχυαλγίες, τα διαστρέμματα και τις κακώσεις. Το εθέριο έλαιο του θυμαριού διεγείρει τη ροή του αίματος στους ιστούς, βοηθά στη θεραπεία για τους μόλοπες, είναι αντισηπτικό, αντισπασμωδικό, διουρητικό και πολύ καλό αποσυμφορητικό. Νούμερο 4. Λάδι ginger, δηλαδή πιπερόριζας. Το ginger είναι πολύ γνωστό για την επίδρασή του στο στομάχι και στο πώς μπορεί να καταπραίνει τις φλεγμονές, είναι όμως παράλληλα μια θερμαντική ουσία που μπορεί να εφαρμοστεί ως λάδι στην πλάτη και τον αφιένα. Χρησιμοποιώντας για επάλυψη και απαλό μασάζ λάδι πιπερόριζας, μπορούμε να μειώσουμε ή να απαλλαγούμε από τους πόνους στην πλάτη, τον αφιένα, αλλά και από μυϊκούς πόνους. Το λάδι ginger θα καταπραίνει την ένταση των μυών και θα αποτρέψει τους σπασμούς τους, ενώ βοηθά στην επούλωση και τη χαλάρωση των τεντωμένων μυών που επηρεάζουν επίσης άμεσα τις καταστάσεις αρθρίτιδας. Η πιπερόριζα έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις αλλά και αναλυτικές ιδιότητες, ενώ επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι το ginger μπορεί να αναστείλει το σχηματισμό φλεγμονών. Επιπλέον, το λάδι πιπερόριζας είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τις γυναίκες στην έμεινο ρύση, επειδή χαλαρώνει τους μυς που προκαλούν τους πόνους της περίοδου. Νούμερο 5. Πίεση στους ώμους ή τον αφιένα. Μερικές φορές η ένταση μπορεί να συσσωρευτεί στους ώμους ή τον αφιένα, δημιουργώντας έναν αφόρητο πονοκέφαλο και όταν συμβεί αυτό, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι ένα μασάζ με πίεση στις περιοχές που πονάμε. Αν κάποιος άλλος μπορεί να μας βοηθήσει, είναι ακόμα καλύτερα και για 1-2 λεπτά πιέζουμε το κάθε σημείο, στοχεύοντας περισσότερο στην πίσω βάση του λαιμού και στους μυς του. Η πίεση θα πρέπει να γίνεται στα σημεία που βρίσκονται μεταξύ των ώμων και της βάσης του λαιμού, κάνοντας κυκλικές κινήσεις, ενώ υπάρχουν φορές, σε μένα τουλάχιστον, που δεν χρειάζεται να κάνω τίποτε άλλο εκτός από αυτό το συγκεκριμένο μασάζ για να απομακρύνω την ένταση από το σώμα μου. Είναι σημαντικό όμως να θυμάστε πως δεν θα πρέπει να βγούμε στο κρύο όταν χρησιμοποιήσουμε κάποιο έλαιο, τσάι ή κομπρέσα για να μην επιδεινώσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης πολλοί φυσιοθεραπευτές που μπορούν με το μασάζ σε συγκεκριμένα σημεία να σταματήσουν ή να μειώσουν τον πόνο, επειδή το μασάζ βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθά στην αποκατάσταση μιας μυϊκής πληγής. Το μασάζ χαλαρώνει τους μυς για καλύτερη κίνηση και η χαλάρωση των μυών βοηθά επίσης στην αϊπνία, ενώ οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ενδορφίνης, που στην πραγματικότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη μιας θεραπείας μασάζ. Οι ενδορφίνες είναι χημικές ουσίες που παράγει το σώμα μας και μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα, κάτι που είναι πολύ αποτελεσματικό, ειδικά στη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Υπήρξαν σε εσάς λίγες ή πολλές φορές που υποφέρατε από πόνο στην πλάτη ή τον αφιένα και τι σας βοήθησε ώστε να περάσει ο πόνος? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Ο πόνος στην πλάτη ή τον αφιένα είναι από τους συχνότερους πόνους, ειδικά σε ενεργούς και δραστήριους ανθρώπους ή όταν υπάρχει καθιστική ζωή, όμως αν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο κρυφό πρόβλημα υγείας, οι παραπάνω φυσικοί τρόποι θα βοηθήσουν στην άμεση ανακούφιση.
Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά.